Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας έχουν δει το viral βίντεο στο TikTok της Μαρίνας Μπομπέτσι, στο οποίο διαφήμιζε τον Σκορπιό, τον μπαρ που εργαζόταν. Ειδικότερα το βίντεο έγινε viral λόγω της ατάκας της Μαρίνας «Σκορπιός είναι για σένα, παμ». Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ίδια η πρώην φίλη και η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, Μαρία Ιορδάνοβα, την απέλησε. Όπως αναφέρει για τη σχέση τους, στο δημοσίευμα η Μαρίνα Είμαστε πολλά χρόνια φίλες, δουλεύαμε μαζί χρόνια, αποφάσισε να ανοίξει δικό της μαγαζί και ήθελα να μαζέψει ομάδα δυνατή. Εννοείται ότι θα πήγαινα. Αναφερόμενη στο βίντεο που είχε γίνει viral η ίδια ανέφερε. Το Σκορπιό είναι για σένα άνοιξε στι 20 Δεκεμβρίου του 2023. Σκεφτόμασταν όλη η ομάδα πώ να το μάθει ο κόσμο πέρα από του φίλου και του γνωστού μα. Προσπαθήσαμε μέσω Facebook και Instagram όταν ένας φίλος μας πρότεινε να κάνουμε λογαριασμό στο TikTok και να το διαφημίσουμε εκεί. Όπως αναφέρει, ντρεπόμουν τελικά ήπια με δύο Absolute και έγινε το βίντεο που όλοι γνωρίζετε. Μετά την επιτυχία του βίντεο που έφτασε τουλάχιστον τα 10 εκατομμύρια προβολές τι έγινε, τη ρώτησε η δημοσιογράφος με κίνη να απαντά. Εγώ δεν έχω καλή σχέση με τα social media. Ένας γειτονάς μου λέει, έχεις γίνει διάσημη, παίζεις παντού και μου το έδειξε. Όπως όμως αναφέρει στη συνέχεια η Μαρίνα, μετά την επιτυχία του βίντεο με μένα και όσα είπα δεν συνεργάζομαι πια με το Σκορπιός. Έρχονταν κόσμος θαυμαστές και με ζητούσαν, άλλοι με κερνούσαν σαμπάνιες. Μάλιστα κάποιοι έρχονταν από Σπάρτη, Θεσσαλονίκη και άλλε πόλεις να με δουν, μου έφερναν δώρα. Άλλοι μου έδιναν χρήματα για να πω «Σκορπιός είναι για σένα». Αυτό δεν άρεσε στην ιδιοκτήτρια. Όταν μπαίνουν τα χρήματα στη μέση, οι πάνε περίπατο. Όπω τονίζει η πρωταγωνίστρια του viral video, για την πρώην φίλη και συνεργατητά τη ήθελε να καρποθεί την επιτυχία εκείνη και το μαγαζί. Έβγαλε ζήλια, θεωρώ και κακία. Κρίμα γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Από την πλευρά τη, η διοκτήτρια του μαγαζιού δηλώνει: Την έδιωξα, έκανε το μαγαζί ανωκάτω. Μέθησε ένα βράδυ και άρχισε να βρίζει όλο τον κόσμο και να πετάει ποτήρια. Την ξέρω 15 χρόνια. Ξέρουμε όταν πίνει τι γίνεται. Έγινε πολλέ φορέ. Είχαμε παράπονα από πελάτε. Αναγκάστηκα να τη διώξω που έκανε ανωκάτω το μαγαζί. Ο κόσμο που την έχει ζήσει την ξέρει.